Χαιρετώ όλους τους φίλους μου, ε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα για τα like σας, για το subscribe σας και τα λοιπά Θα ήθελα να συνεχίσουμε έτσι για να μπορώ και εγώ να συνεχίζω να παίρνω καινούργια προϊόντα και να σας τα δείχνω Τώρα, ε, σε συγκεκριμένη περίπτωση θα κάνουμε ένα βίντεο το οποίο το είχαμε βάλει στο Shorts Λέγαμε θα κάνουμε ένα unboxing ένα νέο τηλέφωνο, θα κάνουμε το iPhone 15 Pro Αυτή τη στιγμή τραβάμε βίντεο από 14 Pro, τον προκάτοχό του από το επόμενο βίντεο και μετά θα χρησιμοποιούμε 15 Pro για να δούμε τις διαφορές. Αυτή τη στιγμή τραβάω με κινηματογραφικό 4K. Ε, τώρα, αυτή τη φορά θα κάνουμε λίγο ένα διαφορετικό unboxing. Έχει ήδη ανοιχτή και θα πάμε λίγο να δούμε λειτουργίες, να δούμε διαφορές, να δούμε λίγο αν αξίζει να πάμε από το 14 στο 15. Εμείς έπρεπε να το κάνουμε για να σας το δείξουμε και να αναβαθμίσουμε το τηλέφωνο μας. Από εκεί και πέρα ο κάθε ένας ο οποίος έχει μια συσκευή τουλάχιστον από το 12, 13 κτλ. Δεν ξέρουμε αν πρέπει και αν αξίζει να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Πάμε λοιπόν να δούμε το βίντεο. Έχοντας λοιπόν στρέψει την κάμερα από την άλλη πλευρά, αυτό είναι το κουτί από το iPhone, δεν έχει κάποια διαφορά, το έχω ανοίξει. Το έχω πάρει σε αυτό το καινούριο το χρώμα το τιτάνιο, θα το δείτε εδώ πέρα. Έχω πάρει μια γνήσια θήκη, αυτή μου άρεσε από όλες, πιστεύω να αρέσει και σε εσάς, είναι η πράσινη χακή, 15 Pro. Πολύ καλό τζαμάκι χωφή, πάρα πολύ καλό τζαμάκι, θα το δείτε. Και Εννοείται, δεν σταματάμε από τότε που ξεκινήσαμε να παίρνουμε τηλέφωνα, speaking, για προστασία οθόνης. Και παιδιά, να σας κάνω μια, μια έτσι, ας το πούμε, να συζητήσουμε λίγο το θέμα περί μεμβράνης. Πολύ, ας πούμε, δυσκολεύεται να περάσετε μια μεμβράνη και τα λοιπά. Στα παλιά τα χρόνια πηγαίναμε σε ένα κατάστημα, να μα το κάνουν. Αυτή τη στιγμή η Spigen έχει εξελιχθεί τόσο πολύ που σου δίνει αυτό το ειδικό πλαστικό κομμάτι, το οποίο το εφαρμόζει ακριβώ εφόσον έχει καθαρίσει την οθόνη του κινητού σου και το περνά και τελειώνει η υπόθεση και έχει αυτή την ξύστρα να βγάλει τι φυσαλίδε. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι το iPhone, το οποίο όπω θα δείτε φοράει τη μεμβράνη του. Φοράει την πράσινη θήκη του και φοράει το τζαμάκι του. Πάμε να βγάλουμε λίγο τη θήκη, να σας δείξω λίγο το χρώμα και να το δείτε λίγο τι διαφορέ έχει με το 14. Έχοντας βγάλει από τη θήκη του, όπως θα δείτε, το πήρα στο χρώμα το τιτάνιο. Δεν είναι λευκό, είναι κάτι σαν ασημένιο θα έλεγα. Το χρώμα το τιτάνιο ρε παιδιά. Τώρα δεν ξέρω αν με την εστίαση εδώ θα τα πάμε καλά. Μπράβο, εδώ κάπου. Λοιπόν, έφυγε λοιπόν αυτό το γυαλιστερό κομμάτι που είχε το iPhone 14. Και έγινε ματαριστό τιτάνιο. Εμένα πιο πολύ μου αρέσει γιατί καθαρίζεται πιο εύκολα. Το προηγούμενο, α πούμε, άμα ο άλλο δεν ήθελε να έχει μια θήκη, που δεν υπάρχει σήμερα άνθρωπο που δεν έχει θήκη, ε, έκανε όλο δαχτυλιέ. Εδώ δεν κάνει καθόλου δαχτυλιέ. Μου αρέσει αυτό το πράγμα. Επίση, να τονίσω, βλέπετε το τζαμάκι του Χοφή. Πάρα πολύ καλό. Προστατεύει και τι τρει κάμερε. Εφάπτει ακριβώ. Είναι φανταστικό, φανταστικό για προστασία. Και σε μια γνήσια θήκη iPhone κάθεται κουτί. Δηλαδή δεν προεξέχει και έρχεται μαζί. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε και να ανακαλύψουμε το νέο iPhone. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν τι συμβαίνει με το καινούριο τηλέφωνο. Σε πρώτη φάση όπως βλέπετε, με βάση το νέο ευρωπαϊκό κανονισμό από το 2024 και μετά, όλα τα τηλέφωνα πρέπει να έχουν φόρτιση Type-C. Από το lighting που είχε ε, η iPhone το έχει καταργήσει για να μπορεί να εισάγει και στην Ευρώπη. Και αυτή τη στιγμή αυτή η αλλαγή η οποία έχει γίνει στο 15 είναι ότι έχει μπει το Type-C. Κάτω είναι τα ηχεία μας. Και αυτό το οποίο, παιδιά, για πρώτη φορά αλλάζει και θα μιλήσουμε, είναι η πλαϊνή πλευρά. Είναι η πλαϊνή πλευρά, η οποία στην πρώτη υποδοχή είναι, όπως ξέρουμε, η υποδοχή της κάρτας SIM. Και να ξέρετε πάντα ότι υπάρχει σε κάθε συσκευασία της iPhone μέσα ένα σαν συνδετηράκι ασημένιο, ειδικό για να μην κάνει ζημιά και να βγάζει και να βάζει την κάρτα SIM. Από εκεί και πέρα έχουμε το κουμπί τη ένταση κάτω και πάνω και με αυτό το κουμπί, παιδιά, αυτό εδώ το κουμπί, το οποίο παλιά κάναμε ένα κλακ κάτω πάνω και το βάζαμε στο αθόρυβο, πέρα από τη λειτουργία του αθόρυβου. Μπορούμε αυτή τη στιγμή, πέρα από αυτή τη λειτουργία του αθόρυβου, μπορούμε λοιπόν παιδιά αυτή τη στιγμή σε αυτό εδώ το κουμπί να αλλάξουμε και να βάλουμε και άλλες δυνατότητες που θα τις δούμε μέσα στο μενού. Κρατώντας το παιδιά στο χέρι θα έλεγα ότι το τηλέφωνο είναι πάρα πολύ ελαφρύ, καμία σχέση με το 14%. Το 14 θεωρώ λίγο πιο βαρύ, ίσω άλλη κατασκευή ποιότητα, ίσω το τιτάνιο είναι και πιο ελαφρύ σαν υλικό, αλλά βλέπω ότι έχει διαφορέ και σαν μέγεθο. Δηλαδή το iPhone 14 νομίζω ότι είναι λίγο πιο φαρδί, αυτό είναι λίγο πιο στενόψιλο, κάπω έτσι θα το έλεγα. Αλλά πολύ απειροελάξει διαφορέ. Κάπω έτσι το νιώθω εγώ. Και σαφώ ότι είναι πανάλαφρο. Πολύ καλό αυτό. Γιατί εντάξει, είμαστε πολλέ ώρε πάνω στο κινητό, δεν θέλουμε να έχουμε κάτι βάρη στο χέρι. Νομίζω ότι ήταν πολύ καλό αυτό. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε να μπούμε μέσα στο μενού. Λοιπόν, ανοίγοντα μέσα το μενού, επειδή εγώ τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχω περάσει τα δεδομένα μου στο iPhone 15 Pro, και όπω βλέπετε. Ε, η ακριβώς εικονιζόμενη μορφή που είχα στο 14 τη βλέπω και εδώ οπότε αισθητά δεν βλέπω κάποια ιδιαίτερη διαφορά από εκεί και πέρα ε, πάμε λίγο στο μενού λοιπόν πάμε λίγο στο μενού ε, για να ρυθμίσουμε λοιπόν μπαίνοντας λοιπόν μέσα στο μενού βλέπουμε ότι δεν έχουμε κάποιες διαφορές όπως το ξέραμε πάμε λοιπόν γενικά Πάμε να δούμε αν έχουμε πάντα θα κάνετε παιδιά τις τελευταίες ενημερώσει στο λογισμικό. Οπότε αυτή τη στιγμή έχουμε iOS 17.1. Φεύγουμε πίσω. Λοιπόν, προχωράμε λοιπόν. Πάμε λίγο ένα, ένα βήμα βήμα. Wi-Fi, Bluetooth, τα δεδομένα μας. Η γνωστοποίηση είναι για να διαλέγουμε πώς θέλουμε να έρχονται οι ειδοποιήσει. Η ήχη είναι που βάζουμε το κουδούνισμά μας κτλ. Συγκέντρωση είναι αυτό το οποίο στην ουσία ορίζουμε ποιε ώρες δεν θέλουμε να μας ενοχλούν. Χρόνο επί τη οθόνη, πώ ξοδεύουμε τον χρόνο μα. Εγώ, φανταστείτε το τηλέφωνο εχθέ το παρέλαβα, οπότε δεν. ακόμη δεν έχουν δημιουργηθεί οι πίνακε με τα όρια. Λοιπόν, συνεχίζοντα λοιπόν, πάμε στο γενικά. Στο γενικά, λέμε πληροφορίε. Αυτά τα ξέρουμε. Ψάχνουμε να βρούμε, παιδιά, κάτι διαφορετικό, κάτι καινούριο. Αυτή τη στιγμή αυτό κάνουμε. Α! Κέντρο ελέγχου λέει. Για να δούμε εδώ. Τίποτα. Αυτά είναι τι θέλουμε εμεί να έχουμε στο μενού το οποίο όταν κατεβάζουμε από πάνω προ τα κάτω. Συγγνώμη. Όταν κατεβάζουμε από εδώ από την πλάγια πλευρά. Βλέπετε εδώ πέρα διαλέγουμε τι θέλουμε να έχουμε. Έχουμε δηλαδή το μενού το οποίο μα βοηθάει να μπαίνουμε γρήγορα και εύκολα σε κάποιε λειτουργίε. Οπότε από αυτό το πίνακα, το κέντρο ελέγχου, διαλέγουμε τι θέλουμε να περάσουμε. Τώρα, Πάμε να δούμε κάτι καινούριο. Κουμπί ενέργεια. Λοιπόν, το κουμπί ενέργεια είναι αυτό το οποίο λέγαμε πριν. Άρα, έχουμε δυνατότητα αθόρυβη λειτουργία. Έχουμε δυνατότητα να βάλουμε τη συγκέντρωση, αυτό που λέγαμε για να ενεργοποιούμε. Έχουμε δυνατότητα να βγάζουμε γρήγορα το κουμπί κάμερα. Πολύ καλό αυτό. Έχουμε δυνατότητα τη νύχτα να έχουμε φακό. Ένα φωνητικό μήνυμα, αν θέλουμε να στείλουμε σε κάποιον. Μεγένθηση σε κάποιο, μάλλον σαν μεγεθυντικό φακό. Και συντόμευση είναι μάλλον κάποια επιλογή, για να δούμε επιλογή συντόμευσης, α, μας δίνει αν κάτι θέλουμε να το ανοίγουμε γρήγορα, π.χ. ένα παιχνίδι, κάτι πολύ καλό αυτό, κάτι το οποίο εμείς θέλουμε να το ανοίξουμε και κάτι το οποίο το iPhone δεν το ξέρει αυτό, γιατί δεν ξέρει τι κουμπί θα θέλαμε, οπότε πέρα από τις επιλογές μπορούμε να ορίσουμε και δικό μας κουμπί. Και άμα θέλουμε, μπορούμε να κάνουμε και καμία ενέργεια, να μην δουλεύει καθόλου. Εμά όμω, επειδή πάντα είχαμε στο μυαλό μα την αθόρυβη λειτουργία, Πιστεύω ελάχιστοι θα είναι που θα ορίσουν κάτι άλλο, γιατί όλοι αυτό που θέλουμε πάντα να κάνουμε είναι να βάλουμε μια θόρυβη λειτουργία. Τώρα, μετά από εκεί και, και πέρα, έχουμε τα γνωστά σε όλους μενού, το Face ID, όλα αυτά. Κάτι πολύ σημαντικό που είδα και διαφορετικό στην μπαταρία, το οποίο, παιδιά, τονίζω για να έχετε καλή διάρκεια και ζωή μπαταρία, επειδή πολλοί το ρωτάνε αυτό, καλό είναι πάντα να το έχετε σε λειτουργία χαμηλή ισχύω, άμα θέλετε να διατηρήσετε την υγεία τη μπαταρία σα. Και τώρα, αυτή τη φορά, αυτό που κάνανε είναι στη βελτιοποίηση τη φόρτιση, πέρα από το ότι το 100% έχουν βάλει και ένα όριο 80%. Δεν ξέρω αν υπήρχε στο 14%, δεν το έχω βρει, δεν το είχα δει, ή εκτό αν η εκδοση iOS Άιο να το βάζει. Ε, είναι πολύ καλό αυτό, για, άμα θέλει να, να μην το φτάσει 100% να το φτάσει στο 80%, αλλά είμαι τη άποψη ότι. Θα φαντάζεστε τώρα να φτάνει στα 80, λίγο να το χρησιμοποιείτε να πηγαίνει 60 και να λε πω, πω έφτασε στη μέση. Γι' αυτό εγώ είμαι τη άποψη χαμηλή λειτουργία, όχι πολλέ χρήσει. Ε, να μπει η δυνατότητα να φορτίζει και να κάνει την πλήρη 100% φόρτιση στα 20% να το βάζετε να φορτίζει και πάντα να έχετε την επιλογή της χαμηλής λειτουργίας πολύ πολύ σημαντικό όπως επίσης κάτι άλλο πολύ σημαντικό για την μπαταρία, καλό είναι να έχετε τη φωτεινότητα σε ένα μέτριο επίπεδο αυτό θα βοηθήσει πολύ για να μπορέσετε να έχετε καλή ποιότητα στην μπαταρία σας. Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα εφαρμογές και αυτά είναι γνώριμα σε εσά, τα έχετε λίγο πολύ λειτουργήσει. Φεύγουμε από εδώ, ε, πάμε να ανοίξουμε λίγο την κάμερα, το οποίο είναι ένα πολύ καλό και σημαντικό κομμάτι. Έβαλα λίγο περισσότερο φως τώρα αυτή τη στιγμή γιατί πριν βλέπαμε το μενού. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είμαστε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου. Λοιπόν, πάμε να εστιάσουμε να δούμε. Εντάξει, για να δούμε zoom, τριπλό zoom. Εντάξει, μέχρι σε αυτό το επίπεδο, γιατί παραπάνω δεν έχει και νόημα, ρε παιδιά. Τόσο zoom να κάνει να δείξει κάτι, αλλά σε αυτά τα στάδια είναι καλό. Στο, στην επιλογή του βίντεο έχουμε τη δυνατότητα, όπω βλέπω, να κάνουμε ευρυγόνιο. Να κάνουμε ένα, δύο, τρία κτλ. Πάμε να δούμε τι δυνατότητε έχουμε στο βίντεο. Λοιπόν, 60... 4 k 24, 30 και 60. Οπότε παραμένει στα 60 frame 4K. Πάμε λοιπόν στο κινηματογραφικό. Στο κινηματογραφικό έχουμε 34K HD. Ωραία, δεν μας αφήνει καμιά λειτουργία. Απλά ξαναπαραμένει όπως ήταν και στο 14, 34K. Μάλιστα. Ωραία. Και από εκεί και πέρα μετά έχουμε την αργή κίνηση, παράβλεψη χρόνου και τα σχετικά, τα οποία είναι γνωστά και γνώριμα. Ε, σε γενικέ γραμμέ έχουμε το Island Display που ξέραμε και γνωρίζουμε στο 14 Pro. Προ το παρόν, παιδιά, έχει δύο μέρε που το δουλεύω το τηλέφωνο. Κάποια διαφορά αυτή τη στιγμή στι ώρε που έχω δουλέψει δεν έχω βρει διαφορά στο 14. Οι διαφορέ είναι λίγο διαφορετικό, πιστεύω, το μέγεθο τη οθόνη. Λίγο δηλαδή έχουν μεγαλώσει λίγο τα άκρα του. Πανάλαφρη συσκευή. Στον καθαρισμό πολύ εύκολο και αποτρέπει από χτυπήματα στο θέμα ρε παιδί μου, ότι οκ, okay, είναι αυτό το τιτάνιο, το οποίο το τιτάνιο είναι ένα πολύ γερό υλικό, το οποίο δεν θα σε αφήσει, ας πούμε, και σε γενικέ φάσει, ας πούμε, και σε μεταχειρισμένη κατάσταση, νομίζω θα βοηθήσει πολύ κόσμο, γιατί δεν θα χρειαστεί ιδιαίτερο καθάρισμα, λόγω ότι έχει το μάτ φινίρισμα. Σε σχέση με το 14, που πρέπει οπωσδήποτε να βάλεις μια θήκη, γιατί όλο δαχτυλία θα σου κάνει αυτή η γυαλίστερη επιφάνεια που έχεις εδώ. Έχει τα ηχιάκια σου, από εκεί και πέρα εγώ στην περιγραφή κάτω θα βάλω οτιδήποτε αφορά την α, περιγραφή του λειτουργικού του λογισμικού, τις δυνατότητες του iPhone 15 Pro, γιατί λίγο πολύ όλα τα μαγαζιά τα λένε αυτά, οπότε θέλοντας και εμείς όλοι τα ψάχνουμε, εμείς ψάχνουμε να βρούμε κάτι το διαφορετικό, κάτι τον οποίο κάποιο θα, θα, πάει στο iPhone 15. Σίγουρα κάτοχος του 14, ο λόγος που θα πάει στο 15 θα είναι καθαρά θέμα βάρους. Καθαρά. Δεν θα πήγαινα για κανένα λόγο στο 15. Και κάποιος ο οποίος έχει iPhone 10 και 11 και 12 κατευθείαν θα πάει στην αλλαγή στο 15. Μόνο για αυτού του λόγου πιστεύω αξίζει να πα αυτό το τηλέφωνο. Ε, οπωσδήποτε, πολύ σημαντικό, κάθε φορά που κάνουμε ένα τηλέφωνο, που αγοράζουμε ένα τηλέφωνο, πάντα θα αγοράζουμε μια θήκη να το προστατεύουμε, γιατί τα τηλέφωνα σήμερα έχουν γίνει αξία που μεταπολούνται. Τζαμάκι προστασία πίσω για τι κάμερε, τζαμάκι προστασία μπροστά ε, διπλό. Για μένα να αγοράζετε πάντα. Ε, πακέτα τα οποία έχουν μέσα δύο, δηλαδή τζαμάκια που έχουν δύο. Γιατί, γιατί μία είναι το τζαμάκι το οποίο χρησιμοποιείτε εσεί και μετά από ένα χυψή διάστημα που θα το δώσετε το τηλέφωνο, καλό είναι να περάσετε στο νέο κάτοχό του το νέο τζαμάκι ώστε, να νιώσει ότι παίρνει ένα νέο τηλέφωνο. Αυτά από μένα. Ελπίζω να σα άρεσε το βίντεο. iPhone 15 Pro Titanium είναι με τα 128 GB. Αυτό τώρα θα το δούμε. Νομίζω αυτό πρέπει να έχω πάρει. Θα χαμηλώσουμε λίγο την οθόνη. Ακριβώς. Να το. Χωρητικότητα 128. 17.1 έκδοση. iPhone 15 Pro. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Ένα like και ένα subscribe. Ό,τι απορίες έχετε με ρωτάτε και το λύνουμε στα σχόλια. Από εκεί και πέρα σας λέω. Ό,τι γνωρίζατε με το iPhone 14 Pro το ίδιο ισχύει και με το 15. Απλά να ξέρετε πολύ αισθητή διαφορά. Το τονίζω και το ξανατονίζω το βάρος του. Πάρα πολύ ελαφρύ. Πολύ ωραίο αυτό. Χάρηκα πολύ. Να είστε καλά. Θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο.